Εύη, μας είπες πριν από λίγο ότι στη Σητεία 20 μαθητές πάνω κάτω πήγαν. Το 3%. Το 3%. Για να πάμε Σητεία, να συνομιλήσουμε εκεί με τον αρμόδιο αντιδήμαρχο Πολιτικής Προστασίας. Τα ξαναείπαμε και την Παρασκευή. Είναι ο κύριος Γιώργος Ηλιαμάκης. Κύριε Ηλιαμάκη, να σε ευχαριστήσω πολύ. Καλή εβδομάδα. Καλή εβδομάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Οι περισσότεροι μαθητές παρέμειναν σπίτι. Παρά την εγκύκλιο του Υπουργείου που έλεγε να ανοίξουν κανονικά σήμερα τα σχολεία, το σχολείο του Παλαικάστρου, το νηπιαγωγείο και όλες τις επικράτειες του Δήμου, ειδικά για το Παλαίκαστρο, επειδή είναι η περιοχή με το lockdown, οι δάσκαλοι ήταν στη θέση τους κανονικά, αλλά τα παιδάκια δεν πήγαν στο μάθημα. Ένα ποσοστό 3% περίπου, 20 μαθητές πήγαν στα σχολεία. Έχετε... Περίπου αυτό το... Ναι, πέστε ναι. Μου. Αν επιβεβαιώνεται αυτό το ποσοστό αυτό. Ναι, περίπου αυτό το ποσοστό πήγε στα σχολεία. Είναι κατά κάποιο τρόπο, αντιδήμαρχε, δικαιολογημένος αυτός ο προβληματισμός. Βρέθηκε η περιοχή στο επίκεντρο. Σίγουρα είναι μια δύσκολη κατάσταση, αλλά πολλές περιοχές πανελλαδικά την έχουν περάσει. Ανταπόκριση ακριβώς για μαζικά τεστ και για όλα αυτά που είχατε διατυπώσει την περασμένη εβδομάδα προς τους εμπλεκόμενους φορείς έχετε πάρει? Σήμερα από το πρωί, από τις 10:30 μέχρι τις 4 η ώρα και κάτι, εξετάστηκαν, έγινε λήψη COVID test, rapid test στους εκπαιδευτικούς πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής. Περίπου 200 δάσκαλοι τους έγινε rapid test, καθώς επίσης και ένας αριθμός από ιδιοκτήτες εκεί των κηλικίων και οι καθαρίστριες των συγκροτημάτων. Έχουμε αποτελέσματα? Από ό,τι με ενημέρωσε ο πρόεδρος του Συλλόγου Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μέχρι και τώρα, πριν λίγο δηλαδή 10 λεπτά, ναι, ο κύριος Αλεξάκης μου είπε ότι είναι όλα αρνητικά. Δηλαδή το σύνολο των ελέγχων στους εκπαιδευτικούς, σωστά, ακριβώς, είναι, ναι, αρνητικά. Είναι αρνητικά. Είναι κάτι το οποίο μας χαροποίησε, με χαροποίησε πάρα πολύ, μας χαροποίησε φυσικά όλους. Ένα πάρα πολύ καλό νέο. Κύριε Ηλιαμάκη, ξέρετε αν θα συνεχιστεί αυτή η απουσία των μαθητών, αν έχουν ένα έτσι... Βέβαια, ποιο είναι το κλίμα, διότι αν συνεχιστεί αυτή η απουσία των μαθητών, δεν μπορεί να συνεχιστεί έτσι η εκπαιδευτική διαδικασία. Ίσως πρέπει να κλείσουν και από τους αρμόδιους τα σχολεία. Σας καταλαβαίνω. Δεν έχω καμία ένδειξη για το αν θα συνεχιστεί ή όχι. Σας μιλάω για σήμερα, Δευτέρα, πρώτη μέρα, άνοιγμα των σχολείων, τι επικράτησε. Εκείνο το οποίο γνωρίζω από την ψηφοφορία που είχε ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων είναι μια επιθυμία να μην όλη αυτή τη βδομάδα να μην προσέλθουν στα θρανία. Οι προβληματισμοί της Δημοτικής Αρχής για όλη αυτή την κατάσταση και για τις επόμενες ημέρες, ποιοι είναι? Κοιτάτε να δείτε, πρωτοβουλία του κυρίου Δημάρχου, είναι σε συνεχή επαφή με τους αρμόδιους φορείς, ώστε το κλίμα να ομαλοποιηθεί και φυσικά πάντοτε με ασφάλεια, διότι όπως καταλαβαίνετε είναι μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση την οποία βιώνουμε, ειδικά εδώ οι κάτοικοι του χωριού Παλαίκαστρο και οι όμορες κοινότητες και οι πόροι της Σητείας. Θέλει ιδιαίτερη προσοχή να μην έχουμε εξάπλωση, θέλουμε να περιορίσουμε όσο το δυνατό περισσότερο τη διασπορά. Αντιδήμαρχε, να σας ευχαριστήσω πολύ. Και εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Σας ευχαριστώ πολύ.